Κάνουμε μια απέλπιδα προσπάθεια να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι για τον τουρισμό, ναι. Που είναι η μόνη βιομηχανία της Ελλάδος που αυτή τη στιγμή πάει και δουλεύει. Μην χάσουμε τη σεζόν. Φταίνε οι εργάτες πάλι. Χρειάζεται, φταίνε οι λιμενεργάτες, χρειάζεται τις κρίσιμες εποχές του τουρισμού. Ναι. Πότε όλοι, θα κάνουν λοιπόν την πίεση αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μηταράκη, επειδή είστε νέος στην πολιτική και σοβαρός, πολύ σοβαρός. Εγώ εύχομαι να μπείτε στη Βουλή, αλήθεια. Αλλά πέστε μου, σας παρακαλώ, πότε θα κάνουν οι εργαζόμενοι την πίεση, όταν δεν την έχει ανάγκη ο κόσμος. Να σας απαντήσω. Ο ναυτεργάτης υποφέρει. Δεν παίρνω το μέρος σου. Να σας απαντήσω εγώ. Συγκεκριμένα. Ο ναυτεργάτης υποφέρει. Όπως υποφέρει και ο υπάλληλος στο ξενοδοχείο. Όπως υποφέρει και ο υπάλληλος στα εστιατόρια. Όπως υποφέρει ο τουριστικός πράκτορας. Όπως υποφέρουν όλοι. Αν ο ένας κλείσει τον άλλον. Σε μια εποχή που κανείς δεν έχει δουλειά. Άρα δεν πρέπει να κάνει κανείς απεργίες, κανείς κινητοποιήσεις, κανείς τίποτα. Λογικό είναι το να πάμε αυτό. Τη μεγάλη εβδομάδα. Με την ενδεχόμενη επιστράτευση, συμφωνείτε? Θεωρώ ότι πρέπει να προστατευτεί το δικαίωμα της χώρας να έχει μέλλον. Αν πάμε σε επιστράτευση, θα το ρίξει. Τους πάνε με τον αναγκαστικό νόμο του 1944, το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι είναι απαρχαιωμένη νομοθεσία. Ναι. Γνωρίζω όλες τις ευαισθησίες που λέτε. Απ' την άλλη, ακούω και τον κόσμο στα νησιά να λέει. Ελπίζουμε σε τρεις μέρες τα Χριστούγεννα, μήπως δεν χρεοκοπήσουμε. Μήπως δεν μας πάρει το Πάσχα. Συγγνώμη, το Πάσχα.